Είχαμε πολλές αποκαλύψεις χθες. Γιατί οι αποκαλύψεις συνεχίστηκαν και με τον Άρη Σοηλέδη, σου λέει. Σοηλέδη. Γιατί, παιδιά, γιατί είπε ότι. Το Σοηλέδη θα γίνει Σοηλέδη. Σοηλέδη. Είπε ότι λοιπόν, αν η Ασημίνα και η Μέη κερδίσουν την ασυλία, επειδή είναι ήδη υποψήφιες, θα τη δώσουν στο Μαρτίκα. Και αυτό όμως γιατί. Γιατί τον φοβούνται. Και όλο αυτό έρχεται βέβαια να το ενισχύσει και η εξομολόγηση του Νίκου Παύλα Γιάννη, γιατί το είπε και ο ίδιος. Ότι αυτές οι δύο τον φοβούνται. Οπότε σου λέει θα τη δώσουν εκεί. Θέλετε να δούμε το απόσπασμα να σχολιάσουμε αυτό. Βέβαια, θα ακόμα αυτό. Έχοντας δύο φίλες σου αυτή τη στιγμή στον τάκο. Και την Ασημίνα και την Μέη. Η λογική δική μου λέει ότι η τριάδα εσείς αύριο δεν θα ψηφίσετε το Σπύρο. Σωστά. Γιώργο, αυτό λέει λογική. Γιατί δεν θα θέλανε να φέρουν τη Μέη, την Ασημίνα αντιμέτωπες μαζί μου. Λοιπόν, ακούσουμε την απάντηση του Άρη στην ερώτησή μου. Και εγώ αυτά τα ερωτήματα είχα πριν. Όπως έχουν πει και τα παιδιά ότι παίζουν στρατηγικά, αν αύριο καταφέρει η Μέη και η Ασημίνα να πάρουν την ασυλία, είναι πολύ πιθανόν να επιλέξουν να δώσουν την ασυλία τους στο Σπύρο, που βοηθάνε κάποιον, γιατί ο Σπύρος. Καλός ή κακός, ο κόσμος τον έχει αγαπήσει. Τον έχει κρατήσει στο παιχνίδι πάρα πολλές φορές. Οπότε ίσως για τα κορίτσια να είναι καλύτερο να μην βρεθούν απέναντι στο Σπύρο. Να δώσουν λοιπόν την ασυλία αυτή στο Σπύρο, έτσι ώστε να βγει κάποιο άλλο παιδί απέναντί τους. Αυτή τη σκέψη την είχα εγώ. Και την είχα εγώ γιατί ο Σπύρος έχει δοκιμαστεί πάρα πολλές φορές στο κοινό και έχει δείξει τη δυναμική του και τον αγαπάει ο κόσμος. Οπότε όταν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ψηφίζοντας τον Σπύρο είναι σαν να ψηφίζω λευκό. Αυτό το πράγμα είπα και πάνω σήμερα, ότι λευκό, Σπύρο. Και το έκλεισα και το έβαλα. Είναι από τη στιγμή που τον έχει αγαπήσει ο κόσμος, το να τον ψηφίσουν και αύριο τα παιδιά, αν 1% εμείς χάσουμε τις ασυλίες, εγώ και η Μέη, θα το κάνουν μόνο και μόνο για στρατηγικούς λόγους, για να βγει απέναντί μας και να διώξει μία από εμάς. Αν βγούμε μαζί στον τάκο και αποχωρήσω εγώ. Θα το δεχτώ γιατί ο κόσμος αγαπάει περισσότερο το Σπύρο. Αυτό είπα και στην Ασημίνα. Αν τον κερδίσω, θα σκεφτώ τότε πώς θα κινηθώ. Το συζητήσαμε το απόγευμα αυτό και το περιμένουμε αν θα γίνει αυτό. Αν κερδίσουν τα δύο κορίτσια, θα προστατέψουν το Σπύρο. Γιατί πραγματικά φοβούνται το Σπύρο και δεν θέλουν να κρύβεται κανένα από το δάχτυλό του. Εγώ το έχω καταλάβει περίτρανα πλέον αυτό. Η Μέη όχι τόσο όσο η Ασημίνα. Και οπότε είμαι σίγουρος ότι όλο αυτό το σκεπτικό προσπαθεί να το μεταφέρει η Ασημίνα στα παιδιά, βασικά στη Μέη, άμα κερδίσει το κόλλι. Αλλά από την άλλη, η Μέη είναι πάρα πολύ έξυπνη και ξέρει πολύ καλά να κινείται και αυτόνομα και χωρίς να επηρεάζεται από κανέναν και το έχει αποδείξει όλο τον καιρό μέσα στο Survivor. Εάν κερδίσει την ατομική ασυλία του Σπύρου, δεν θα του τη δώσω επειδή θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου είτε τη Μέη. Ναι. Θέλω να δω, ναι, Νικογιάννη μου, ναι. Γιατί εγώ δοκιμάστηκα απέναντι στο Σπύρο. Θέλω να δω και άλλους ανθρώπους να δοκιμάζονται, να δούμε αν η κρίση του κόσμου είναι αυτή η δίκαιη που λέμε τόσο καιρό. Εγώ γι' αυτό το λόγο θα τη δεν δώσω πειράζει, στο Σπύρο. Αν δεν θα τη δώσω, Νικογιάννη μου, ή στην Εξάδα, θα δοκιμάζω γιατί τότε. Φοβάμαι το Σπύρο, εάν είναι δυνατόν. Δεν έχω φοβηθεί άλλα κι άλλα στη ζωή μου. Δεν έχω φοβηθεί την αρρώστια του πατέρα μου. Δεν έχω φοβηθεί αθλήτριες. Αθλήτριες. Όχι, δεν είναι άσχετα, ζωή μου, αγάπη μου. Δεν ξέρεις τι έχω περάσει εγώ για να μου λες. Είμαι 39 χρόνια και είμαι 22. Θα μου λες εσύ ότι φοβάμαι να μου πεις πράγματα. Και τι σημαίνει αυτό, θα μου πεις ότι φοβάμαι εγώ το Σπύρο. Δεν ήθελα να μείνω πάλι. Αφού τελειώσαν οι παρελθικές, γιατί πρέπει να διαβάσω πάλι. Δεν αντέχω. Απροειδοποιητό κάθε μέρα σε θέματα που δεν τα ξέρω. Δεν τα καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι. Πάρα πολύ στρατηγική. Και ο Γιάννης είπε αυτό και ο Τάκης είπε εκείνο και ο Γιώργος είπε αυτό και άμα ψήφισε αυτό και απέριχνα λευκό και. Θέλω πίσω τον Εμμανουήλ και τον Τάκη. Δεν το περίμενα ποτέ. Θέλω τα απλά τα σώ, τα εύκολα. Θέλω τα απλά τον καυγά τον ωραίο. Πραγματικά τα λεπορούμε. Το περίμενες ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να ζητάμε τον Εμμανουήλ και τον Τάκη. Ωραίοι καυγάδες. Καθαροί. Λαϊκοί απλοί. Ξέρουν τι θέλουν. Δεν μπορώ, έχει καεί το μυαλό μου με το συζητάτε. Και βγαίναν και ατάκες παιδιά τότε. Το βαριέμαι. Δηλαδή εντάξει, ξεχνιούνται αυτά. Πολύ στρατηγική, παιδιά. Έχει καεί το κεφάλι μου. Έχουμε φτάσει, παιδιά. Για σκεφτείτε λίγο. Παιδιά, που είμαστε ένα σε ένα βήμα όμως. Πριν τον τελικό είμαστε. Ναι, αλλά δεν μπορείς. Είναι ένα απλό, ταπεινό, λαϊκό τσακωμό. Όχι, πια τα πράγματα είναι πολύπλοκα. Πώς το λέει είναι όταν πλόκι. Λέει. Κάτσε, θα το θυμηθώ. Πολύπλοκη. Είναι ένα ακατανόητο σταυρόλεξο το οποίο πρέπει να έχει εδώ ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Είναι σαν δέντρο. Ξεκινά και λες, αν γίνει αυτή η υποψήφια, θα ψηφίσει αυτό. Αν όμω γίνει αυτό, χάνει την ασυλία, άρα θα πρέπει. Είναι ένα αδιανόητο, ένας λαβύρινθος που δεν θέλουμε να μπούμε.
Ξέρετε τι. Παίξτε, κερδίστε, χάστε, να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ. Σίγουρα όμως. Δεν έχω δει τι θέλω να πω. Σίγουρα όμως. Σίγουρα. Εφόσον βλέπουμε. Τα κορίτσια θα πάρουν την ασυλία. Α τρέξουν ένα κατοστάρι. Και όποιος πρώτος να το πάρει να τελειώνουμε. Δεν θα χάσει ο Σπύρος. Και ο Σπύρος το ξέρουμε ότι θα μείνει. Δεν θα μείνει κι άλλο. Παιδιά, θα πάει τελικά. Brain freeze.